Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ας γνωρίσουμε λίγο το νέο λογισμικό του XX Gradiometer, του καινούργιου 3D Grounding Radar της εταιρείας EU Detect Force LTD. Το Ground Surfer λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα που μας δίνει τη δυνατότητα επιλογής είτε σε real-time σκανάρισμα, είτε να κάνουμε ένα νέο σκανάρισμα με ανάλυση στο χώρο που μας ενδιαφέρει. Ας δούμε σε αυτή τη φάση τον τρόπο και τις επιλογές που έχουμε για το σκανάρισμα στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, πατώντας κάτω αριστερά τον φάκελο αυτό, μας βγάζει στις ρυθμίσεις της άρρωσης. Εδώ παρατηρεί κανείς ότι μας δίδει τη δυνατότητα manual, δηλαδή χειροκίνητης επιλογής ή αυτόματης. Κατά την άποψη τη δικιά μου, ο καλύτερος τρόπος σκαναρίσματος είναι με το manual, γιατί είναι πιο ελεγχόμενο και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τη άρρωση να γίνει σωστά. Έπειτα μας δίνει τη δυνατότητα σημείωσης, δηλαδή ας πούμε σάρωση, τεστ 1 και okay. Έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να επιλέξουμε το εύρος της κάθε σάρωσης. Δηλαδή το μηχάνημα μπορεί να μας αρρώσει από πολύ χαμηλά, δηλαδή ακόμα και από 1, έως και 100. Δηλαδή η κάθε σάρωση που κάνουμε, το κάθε κλικ που κάνουμε, το κάθε βήμα, να είναι βήμα να μας αρρώνει μια περιοχή μέχρι και 1 επί 1, μέχρι και 1 τετραγωνικό. Από τα τεστ που έχω κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτό που προτείνω σε όλους είναι το 30 επί 30. Μας δίνει μέγιστο βάθος και άριστη ανάλυση. Έπειτα βλέπουμε τις επιλογές για ύψος και φάρδος άρρωσης. Δεν θα το πρότεινα, θα πρότεινα περισσότερο βηματισμό, δηλαδή θα υπολογίζουμε τη 30 άρρωση πλέον, το 30 επί 30 σε βήματα, σε μικρά βήματα. Οπότε αν θέλουμε να κάνουμε μία σάρρωση η οποία θα είναι στα 3 μέτρα περίπου, θα επιλέξουμε 11 βήματα και 11 διαδρόμους. Το λογισμικό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε όσο μεγαλύτερη σάρωση θέλουμε. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε από πάρα πολύ μικρές σαρώσεις μέχρι και πάρα πολύ μεγάλες σαρώσεις. Αυτό εξαρτάται από το πεδίο και το εύρος σάρωσης που επιθυμεί ο χειριστής. Έπειτα πατώντας το πάνω αριστερά το νι, αρχίζει και ψάχνει το device, στην προκειμένη περίπτωση δεν το έχω συνδέσει και έπειτα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σάρωση. Όταν τελειώσει η σάρωση, αποθηκεύεται αυτόματα και αποθηκεύεται σε μορφή CSV από το ίδιο το σύστημα. Για να μπορέσουμε να τη δούμε λοιπόν τη σάρωση αυτή, θα πάμε εδώ και εάν θέλουμε μπορούμε να τη ψάξουμε. Δηλαδή πηγαίνουμε εδώ, εγώ έχω κατεβάσει μία σάρωση η οποία έγινε στο δοκιμαστήριο το δικό μου, ένα δοκιμαστήριο που το έχετε γνωρίσει πριν από 2 ή 3 χρόνια, υπάρχει το βίντεο πάνω, και σε αυτό το δοκιμαστήριο έχει τοποθετηθεί περίπου στους 90 πόντους, έχει τοποθετηθεί ένα δοχείο μεταλλικό αλουμινίου. Πάνω από το μεταλλικό αλουμινίου έχω τοποθετήσει ένα δοχείο, μισό δοχείο μεγάλο της Wehrmacht, το μεταλλικό, αυτό που μετέφεραν το πετρέλαιο, και περίπου στους 60 πόντους τοποθέτησα
ένα plexiglass, 2,5-3,5 πόντους, δεν το θυμάμαι αυτό, πρέπει να δω πάλι το βίντεο. Πάχους έτσι ώστε να μπορέσω να πετύχω τη μόνωση που έκαναν οι αντάρτες στα Αμπριά, χρησιμοποιώντας τότε εκείνη την εποχή ως μονωτικό το καουτσούκ. Ας δούμε λοιπόν εδώ το τεστ που κάναμε με τον Παναγιώτη. Σε πρώτη φάση, ανοίγοντας, μας βλέπουμε την μπάρα πάνω ψηλά. Η μπάρα λοιπόν πάνω ψηλά μας δίδει 0,92 στο μπλε χρώμα και 11,14 στο μέταλλο. Οτιδήποτε σε μέταλλο υπάρχει πάνω από 7, δηλαδή πάνω από συν 7, σημαίνει ότι είναι μέταλλο είτε σίδερο, και όσο ανεβαίνουν τα νούμερα αυτά πηγαίνουμε σε ευγενή μέταλλα. Οπότε εδώ μας πιάνει το αλουμίνιο, μας το δίδει στο 11,14. Είναι η maximum μέτρηση, αυτό σαν στοιχείο για να το κρατήσουμε. Και το 0,92 μας δείχνει αναμόχλευση παρόλο ότι υπάρχει μπλε χρώμα. Δηλαδή δεν μας δίδει κενό, αλλά μας χαρακτηρίζει το υπέδαφος ότι σε εκείνο το μέρος που έχει πιάσει το στόχο, σε εκείνο το μέρος είναι αναμοχλευμένο. Υπάρχει αφράτο χώμα λοιπόν. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη εικόνα που παίρνουμε μόνο από την μπάρα που υπάρχει στο πάνω μέρος. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι το 6X χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο πρόγραμμα το οποίο μας δίδει επιστημονικά δεδομένα τα οποία δεν τα χαρακτηρίζουν τα χρώματα. Τα χρώματα μπορούμε να τα αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή μέσα από εδώ από τις ρυθμίσεις. Ας δούμε όμως και τη δεύτερη εικόνα. Η δεύτερη εικόνα, αυτό που βλέπουμε αμέσως μετά, χαρακτηρίζεται από τετράγωνα. Είναι τα τετράγωνα της άρρωσης, και αν γυρίσουμε στο πλάι την άρρωσή μας θα παρατηρήσει κανείς ότι μας ανοίγουν και άλλα πεδία. Δηλαδή μας ανοίγει εδώ το 2D ή το 3D. Εδώ είμαστε σε 2D. Ας δούμε όμως την εικόνα και έπειτα θα προχωρήσω και σε αυτά. Η εικόνα μας, αν αφαιρέσουμε το πλαίσιο, η εικόνα μας δείχνει δύο μεταλλικά στοιχεία. Στα μεταλλικά στοιχεία βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει 11,34 το maximum, 11,88 μάλλον το maximum, είναι αυτό που χαρακτηρίζει το ευγενές μέταλλο. Και υπάρχει λίγο παραπάνω, το επόμενο κόκκινο που έχουμε πιάσει στην άκρη μας το δίδει 10,08 στους 10,44, είναι ένα μέταλλο και αυτό το οποίο θα μπορούσε να είναι ανοξείδωτο. Ας το βάλουμε σε 3D. Σε 3D λοιπόν μας δίδει την ανομαλία αυτή, όπως μας δίδει και το βάθος, το βλέπετε, του κενού. Θα δούμε τώρα το βάθος της άρρωσης. Εδώ βέβαια υπάρχουν και άλλα φίλτρα τα οποία θα τα δουλέψουμε εν καιρό. Ας βάλουμε έτσι το πρώτο φίλτρο περισσότερο για να δούμε πώς αλλάζει, μας τα τετραγωνίζει και μας δείχνει έτσι σε τετράγωνο σχήμα το τι υπάρχει. Εδώ είναι και πιο εύκολο να δούμε και τη δομή, βλέπετε περιμετρικά, και αυτό που κυτρινίζει λίγο είναι η ανθρώπινη επέμβαση, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το βάθος, οπότε πηγαίνουμε εδώ στο depth, το κάνουμε on από off και βλέπουμε αμέσως ότι έχουν αλλάξει οι ενδείξεις μέσα στα πλαίσια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αντικείμενο περίπου στους 79,37 πόντους και υπάρχουν κάτω αντικείμενα στους 87,92 ως 92,53. Τα βλέπουμε σε αυτή εδώ την περιοχή που έχω μεγαλώσει. Ας το βάλουμε και στο 2D. Για να είμαστε πιο εντάξει. Το μέγιστο βάθος της σάρωσης, αυτό εδώ το σημείο, το βλέπουμε στο ακριβώς πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο διάδρομο που είναι στα
στο 1,13,64 μέχρι εκεί έχει φτάσει η αναμόχλευση. Όμως, ανοίγοντας, κλείνοντας μάλλον την οθόνη μας, διαπιστώνουμε περιμετρικά ότι υπάρχει και μία δομή γύρω από τα αντικείμενα, δηλαδή ένα περίπου, είναι μία σκαμμένη περιοχή που το βάθος της, αν θα δούμε, φτάνει και αυτό στο 1,16, 1,6, 1,19. Και εδώ φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση. Οπότε βλέποντας αυτό το σκανάρισμα ξέρουμε ότι εδώ κάτι έχουν κάνει. Και υπάρχει ένα αντικείμενο που εάν το συνδυάσουμε με τις πληροφορίες που μας έχουν πάει στο συγκεκριμένο τόπο θα μπορούσαμε να βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα. Όμως το 6X δεν σταματάει εκεί. Δεν σταματάει μόνο σε αυτές τις πληροφορίες ή στις πληροφορίες που παίρνουμε μέσα από τα φίλτρα που τα βλέπουμε εδώ. Εδώ ας πούμε η ακτινογραφία έτσι σαν παράδειγμα θα μας δώσει μια καλύτερη οπτική εικόνα της αναμόχλευσης αλλά και των αντικειμένων που υπάρχουν. Ας δούμε κάποιο άλλο φίλτρο. Ωραία. Άλλη μια έτσι ξεκάθαρη εικόνα για το ότι έχει δουλευτεί, βλέπουμε, κυτρινίζει, κυτρινοπρασινίζει με ορθές γωνίες. Αυτό, το ότι υπάρχουν ορθές γωνίες στο σκανάρισμά μας δείχνει την παρουσία έργων από ανθρώπους. Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη εικόνα και δεν σταματάει εκεί το 6X. Προχωράει ένα βήμα παραπέρα, παίρνοντας τα ίδια τα αντικείμενα μέσα στην οπτική εικόνα που έχουμε εκεί, στο χώρο εργασίες. Και αυτό γίνεται από το πρόγραμμα που συνοδεύει το ίδιο το μηχάνημα και είναι το plotter. Ας δούμε λοιπόν. Αφού έχουμε αποθηκεύσει την σάρωσή μας σε μορφή CSV, τότε πηγαίνουμε στο plotter, το ανοίγουμε, επιλέγουμε το αρχείο που μας ενδιαφέρει. Είναι ο τεστ Παναγιώτης, το ανοίγουμε εδώ. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο μία κοινή εικόνα. Ας πούμε, του προσθέτω εδώ το βάθος. Μπορούμε να δούμε αρκετά πράγματα από το πρόγραμμα σάρωσης και πολύ έξυπνα το 6X μας δίδει τη δυνατότητα να οπτικοποιήσουμε αυτό το αντικείμενο που φαίνεται μέσα. Σας θυμίζω ότι υπάρχει ένα plexiglass που στην επιφάνεια πάνω από τα αντικείμενα που λειτουργεί ως μονωτικό, υπάρχει στο κάτω μέρος κομμένο στη μέση ένα μπετόνι της Wehrmacht, του γερμανικού στρατού κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής και κάτω ακριβώς από το μπετόνι αυτό, το μισό μπετόνι, υπάρχει ένα δοχείο, στρογγυλό δοχείο αλουμινίου ανάλογο με αυτό που χρησιμοποιούσαν και κατά τη διάρκεια των ρήψεων. Πατώντας το βελάκι, πατώντας το κουμπί που γράφει στην αριστερή πλευρά της οθόνης μας Vol, αρχίζει το πρόγραμμα και επεξεργάζεται τα δεδομένα. Παίρνει μερικά δευτερόλεπτα για να γίνει αυτή η επεξεργασία και έχουμε εδώ μία πρώτη εικόνα. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι μας δίδει εδώ βλέπουμε το plexiglass και εδώ κάτω διακρίνουμε ξεκάθαρα το μεταλλικό στοιχείο από το μπετόνι της Wehrmacht αλλά και το αλουμινένιο
δοχείο, στρογγυλό δοχείο που υπάρχει στο κάτω μέρος της, του δοκιμαστηρίου μας. Φυσικά το πρόγραμμα μας δίνει την δυνατότητα να δούμε, εδώ είναι, μας ξεκαθαρίζει τον ίδιο το στόχο, αλλά αν αλλάξουμε κάποιες παραμέτρους, εδώ κάνουμε έτσι ένα μικρό παράδειγμα, θα δούμε ότι θα μας παρουσιάσει και άλλα στοιχεία από το έδαφος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μας κάνει, μας καθαρίζει τον στόχο από τυχόν σκουπίδια που μπορεί να υπάρχουν. Και εδώ μας δίδει μία πιο έτσι εμπεριστατωμένη εικόνα. Να αλλάξω, να πάω σε άλλο, σε άλλη ρύθμιση, του αυξάνω λίγο, του μειώνω μάλλον και το αυξάνω την ευαισθησία. Και αρχίζει πλέον και μου δείχνει, μου δίδει περισσότερα στοιχεία από το υπέδαφος, κρατώντας όμως σταθερούς τους στόχους που υπάρχουν σε εκείνο το σημείο και μου είχε δώσει αρχικά από τα πρώτα φίλτρα. Αλλάζοντας και εδώ τον αλγόριθμο, σου δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να παίξεις με διάφορα φίλτρα και ρυθμίσεις, έτσι ώστε να έχεις μια καλύτερη εικόνα μέσα στη 4D ανάλυση που σου κάνει το plotter. Και όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις εκεί επιτόπου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να εδώ, ας πούμε, μας δίνει περισσότερα στοιχεία για την διαμόρφωση του εδάφους και τα ίδια εδάφους που χρησιμοποιείς. Αυτό εδώ το χαρακτηριστικό είναι, θα έλεγα, περιττό σε εκείνη τη φάση, αφού αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να επιβεβαιώσουμε την πληροφορία και αν είναι δυνατόν να δούμε τυχόν στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο χώρο έρευνας και αν αξίζει το κόπο να προχωρήσουμε. Με τα δεδομένα αυτά μπορεί να μας δώσει το πρόγραμμα ακόμα και παγιδεύσεις που μπορεί να υπάρχουν κάτω από τα αντικείμενα. Είναι σημαντικό ότι εδώ, και ίσως είναι, να είναι το μοναδικό στη κατηγορία του, δηλαδή έπειτα μόνο GPR system θα μπορούσε να το κάνει αυτό, μας δίδει και τη μόνωση, αλλά και τα αντικείμενα που υπάρχουν κάτω από τη μόνωση. Πιστεύω να σας βοήθησε αυτό το βίντεο. Αν σας βοήθησε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, στην ομάδα του XX Plus στο Facebook και οποιαδήποτε πορεία ή ερώτηση έχετε, μπορείς να μας τη μεταφέρετε μέσα από τα social media της εταιρείας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.